Κύριε Τινόβουλεν, το αδιαχώρητο στα πρακτορία έκδοση εισιτηρίων Τάκτοπλου τουλάχιστον μια και είναι εποχή που όλοι μετακινούνται. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μα και μια καριέρα τη ΑΔΝΟ, των ναυτικών. Πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση και ποια είναι η κίνηση? Αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της επιστροφής. Υπάρχουν και κάποιες αλλαγές με το θέμα της απεργίας. Η απεργία θα γίνει τη Δευτέρα 3 του μηνός. Ξεκινάει το πρωί της Δευτέρας και τελειώνει το πρωί της Τρίτης. Η αλλαγή είναι ότι το Blue Star Arena δεν θα φύγει Δευτέρα το απόγευμα από Πειραιά στις 7, αλλά θα φύγει το πρωί της Τρίτης στις 7. Θα περάσει το βράδυ για Ρόδο, το απόγευμα αργά για Ρόδο. Της Τρίτης πάντα, έτσι. Της Τρίτης, Δευτέρα, Τρίτης. Δευτέρα, δηλαδή, δεν έχουμε προσέγγιση κανενός πλοίου. Όχι, όχι, κανένα. Θα περάσει Τρίτη απόγευμα για Ρόδο και αργά το βράδυ θα περάσει για Πειραιά. Δηλαδή θα... Όσοι είχαν κλείσει εισιτήρια για τον Τελεινόπουλο για μεταξύ τη Δευτέρα, ναι. Πώς θα πρέπει να τακτοποιήσουν Δεν χρειάζεται αλλαγή στα εισιτήρια, δεν χρειάζεται τίποτα. Με τα ίδια εισιτήρια, απλώς το δρομολόγιο θα πάει. Θα φύγουν αυτό. Αργά για Πειραιά και αυτό. Για Ρόδο όσοι έχουν. Θα φύγουν την Τρίτη το απόγευμα. Την Τρίτη το απόγευμα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις τώρα, μιας και είναι μεγάλος ο φόρτος αυτές τις μέρες, όλοι επιστρέφουν πίσω από τις διακοπές, υπάρχουν οι διοικητές που ξεκινάνε σιγά σιγά να μαζεύονται, υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια που πρέπει να εξυπηρετηθεί η κίνηση. Αυτή τη στιγμή οι εισιτήρια τρίτης θέσης οικονομικοί υπάρχουν και πιο ταχύ υπάρχουν. Καμπίνες δεν υπάρχουν. Όπως καταλαβαίνετε και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό δεν υπάρχουν. Από Δευτέρα, Τρίτη όμως υπάρχουν και καμπίνες. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και με καμπίνες από όσο φόρτες, Δευτέρα. Δηλαδή είναι μέχρι και την, το Σαββατοκύριακο. Τελειώνει την Κυριακή 2 του μηνός που είναι οι τελευταίες επιστροφές. Τώρα, υπάρχουν αλλαγές εδώ μεταξύ από τον Σεπτέμβρη στα δρομολόγια της Blue Star σχετικά με τις προσεγγίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, από τις 4 έως τις 19 Σεπτεμβρίου το Blue Star 2 θα πάει στα Χανιά να αντικαταστήσει το Βενιζέλος που έγινε αυτό με τη φωτιά. Και στη θέση του εδώ θα έρθει το Blue Galaxy. Blue Galaxy είναι μεγάλο πλοίο, με πολλές καμπίνες, με μεγάλο γκαράζ. Δεν θα έχουμε διαφοροποιήσεις μεγάλες στο πρόγραμμα. Το Blue Star 2 θα επιστρέψει εδώ μεταξύ στη γραμμή στις του Δεκανήσου. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψει, γιατί εκεί θα επιστρέψουν κάποια άλλα πλοία. Θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, δυστυχώς με αυτό που συνέβη με το Βενιζέλος. Θα έχουμε από το Σεπτέμβριο προετοιμαστεί για τα χειμερινά δρομολόγια στην περιοχή μας, κύριε Τινόπουλε, είναι κάτι που το δείτε αργότερα? Αυτός αν υπάρχει μιας προγραμματισμός στην εταιρεία. Αυτό θα το δούμε τέλος Σεπτεμβρίου, θα δούμε το τι δρομολόγια θα έχουμε το χειμώνα, γιατί από 1η Νοεμβρίου γίνεται στην ουσία και η ενοποίηση με την Hellenic Seaways. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ίσως άλλα πλοία και άλλα πλοία. Θα γίνεται ένας γενικός προγραμματισμός για να κατατάξει στα πλοία, όχι μόνο στη γραμμή της Δωδεκανήσου, στη Κρήτη, Ηράκλειο, Χανιά, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, γίνεται μια... θα δούμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτά τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.